Εμείς από τη Δευτέρα είχαμε ζητήσει αναβολή του αγώνα λόγω του ότι τα παιδιά της ομάδας της δικιάς μας είχαν παίξει 4 συνεχόμενα παιχνίδια σε μία εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει άλλη μέρα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεκουραστούν και να περάσουν και τα 48 ώρα που απαιτείται. Αυτό δεν μπόρεσε να γίνει και αποφασίσαμε ότι θα κατέβουμε σήμερα στο τελικό κανονικά. Όταν ήρθαμε στο γήπεδο όμως, ενημερωθήκαμε από τους διαιτητές ότι ο εκπρόσωπος της ομάδας μας, ο κύριος Καρατζής, δεν μπορεί να είναι στον πάγκο της ομάδος, χωρίς ωστόσο, επειδή είχε τιμωρηθεί από την ΕΠΣ, χωρίς ωστόσο να έχει το σωματείο ή και ούτε ο ίδιος μία επίσημη ενημέρωση, δεν το γνωρίζαμε πριν. Τα παιδιά θεωρήσαν ότι δεν μπορούσαν να κατέβουν μόνο τους χωρίς να έχουν κάποιον να τους καθοδηγεί από τον πάγκο και αποφασίσαμε να μην κατέβουμε. Λυπούμαστε βέβαια για αυτό που έγινε, γιατί σήμερα ήταν μια γιορτή για το ποδόσφαιρο εδώ και για τα παιδιά ειδικά. Και δεν υπάρχει κανένα θέμα βέβαια με την ομάδα των Χανίων, της οποίας ο πρόεδρος είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα να είναι ο κύριος Καρατζής μέσα στον πάγκο, αλλά οι διαιτητές δεν το δέχτηκαν.